Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο χώρο της υγείας, στο φλέγον θέμα της κάλυψης των αναγκών διακομιδή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσα από τον συντονισμό και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του στόλου του ΕΚΑΒΙΤΑ, το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Εργασιακού Σωματείου ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θωμά Σαραφίδη, ο οποίος παραβρέθηκε στη σύσκεψη. Καλησπέρα σας, κύριε Σαραφίδη. Καλησπέρα και από μένα τους χαιρετισμούς στους τηλεθέατες. Μια σύσκεψη η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Γιαννακίδη, ενώ συμμετείχε και ο υποδιοικητής της Τρίτης ΥΠΕ, ο κύριος Γαβριλίδης, με τους διοικητές των νοσοκομείων. Το αντικείμενο ποιο ήταν αυτό της σύσκεψης, γιατί έχουμε δει ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρα κινητοποιημένα, χωρίς προσωπικό. Το αποτέλεσμα τελικά ποιο ήταν αυτό της σύσκεψης και τι καταθέσατε εσείς ως σωματείο? Σαν σωματείο βασικά προκαλέσαμε να γίνει αυτή η σύσκεψη, να γίνει ένας εξορθολογισμός της διαχείρισης των ασθενοφόρων στη Δυτική Μακεδονία. Μετά από τη βοήθεια του κυρίου Γιαννακίδη ως θεματικού περιφερειάρχη υγείας έγινε αυτή η σύσκεψη. Έχουμε κάνει επανειλημμένα εκκλήσεις δημόσια και μέσα από τα κανάλια και εγγράφως προς τις αρμόδιες υπηρεσίες τα θέματα της ελλείψης προσωπικού και ασθενοφόρων. Τώρα έφτασε η ώρα να μπούμε δηλαδή στην ουσία. Mm-hmm. Να συνεργαστούμε, δηλαδή να έρθουμε σε άμεση συνεργασία με τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία, να δούμε ποια κέντρα υγείας και ποια νοσοκομεία έχουν πάρει από προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες δωρεές ή κάποιες άλλες ενέργειες, έχουν καινούργια και λειτουργικά ασθενοφόρα, να έρθουν στην διαχείριση του ΕΚΑΒ, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Γιατί δυστυχώς η αλήθεια είναι πικρή, πάνω από το 70% του στόλου μας έχει σοβαρό πρόβλημα και παθαίνει συνεχώς βλάβες. Και φυσικά το τελευταίο διάστημα δεν έχετε κανένα καινούριο ασθενοφόρο. Όχι, σε καμία. Δηλαδή ό,τι έχουμε είναι παραχωρήσεις από τα νοσοκομεία και περιμένουμε τώρα και από τα κέντρα υγείας, λόγω του ότι δεν έχουν πλέον οδηγούς. Και από ό,τι φαίνεται δεν προβλέπεται να πάρουν. Να τα διαθέσουν δηλαδή στο ΕΚΑΒ τα κέντρα υγείας. Να τα διαθέσουν στο ΕΚΑΒ για να πω. Δηλαδή ένα ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας, αν θα βγει, έχει έναν οδηγό που θα κάνει 20 βάρδιες το μήνα. Οι βάρδιες που χρειάζονται σε 24ωρη βάση είναι 90-93. Για εσάς το ΕΚΑΒ δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Όταν ένας οδηγός σε ένα κέντρο υγείας που πάλι το καλύπτει το ΕΚΑΒ όταν δεν έχει οδηγό, είναι ανούσιο να έχουν εκεί ένα καινούργιο ασθενοφόρο που θα κάνει 2.000 χιλιόμετρα όλο τον χρόνο, ενώ σε εμάς θα κάνει πάνω από 40.000 χιλιόμετρα και θα βοηθήσουμε πραγματικά σε πρώτη φάση τον κόσμο και θα μπορούμε να είμαστε λειτουργικά πιο άρτιοι και πιο σωστοί. Μάλιστα. Η δέσμευση δηλαδή και του κυρίου Γαβριλίδη αλλά και του κυρίου Γιαννακίδη ότι αυτά θα ληφθούν το επόμενο διάστημα. Υπάρχει βούληση δηλαδή του Υπουργείου Υγείας για πρόσληψη προσωπικού, ειδικά γιατί εντάξει και για ασθενοφόρα, ανανέωση του στόλου αλλά και για πρόσληψη προσωπικού. Εκεί είναι που πονάτε σήμερα. Η πρόθεση και για τα ασθενοφόρα και για πρόσληψη προσωπικού είναι θετική. Υπάρχει θετική εισήγηση από όλους τους παράγοντες. Το θέμα μας ήταν πώς θα διαχειριστούμε το στόλο με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με ποιον τρόπο θα συνεργαστούμε με τα νοσοκομεία και με τα κέντρα υγείας που ελάχιστα κέντρα υγείας έχουν πλέον οδηγό στη βάρδιά τους. Έναν έχει το Ζωτήλι, έναν έχει Σιάτιστα, τρεις είναι στα Σέρβια και αν δεν κάνω λάθος ένας ή δύο είναι στο Αμίντεο. Δηλαδή στην ουσία δεν υπάρχουν βάρδιες τα κέντρα υγείας και τα κέντρα υγείας τα εξυπηρετεί πάλι το ΕΚΑΒ. Για αυτόν τον λόγο δηλαδή και εμείς σαν ΕΚΑΒ, σαν υπηρεσία, ζητάμε αυτά από τα καινούργια ασθενοφόρα που έχουν έρθει ήδη. Τώρα πρόσφατα παρέλαβε το νοσοκομείο της Φλόρινας από ένα παλιό διαγωνισμό 5 ασθενοφόρα, 4 απλά ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα και από ένα ασθενοφόρο έχουν καινούργιο του κάθε κέντρο υγείας. Αυτά όλα να έρθουν στην διαχειριστική δύναμη του ΕΚΑΒ, ώστε να μπορούμε να είμαστε πιο άρτιοι επιχειρησιακά και λειτουργικά. Πώς καλείτε? Ναι, συνεχίστε. Βέβαια υπάρχουν λεπτομέρειες, θα πάρουμε ένα, θα δώσουμε ένα, αλλά αυτά δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, δεν αφορούν τον κόσμο. Θα έχουν πάλι τα κέντρα υγείας ασθενοφόρα, αλλά εμείς, σαν πρόταση, τι κάναμε? Να έχουμε εμείς τα καινούργια που τα ταλαιπωρούμε και τα χρειαζόμαστε και τα χρησιμοποιούμε όλο το 24ωρο και να έχουν μιας παλαιότητας ασθενοφόρα ή υπόλοιποι τομείς, τα άλλα δηλαδή κέντρα υγείας,
που δεν τα χρησιμοποιούν τόσο έντονα μάλιστα. όσο τα χρησιμοποιούμε εμείς. Πάντως, εμένα δύσκολα καλύπτεται τις ανάγκες με τις τεράστιες ελλείψεις, κύριε Σαραφίδη. Το θέμα είναι ότι και μέσα και έξω από την οικογένεια της υγείας, να το πω έτσι, δηλαδή αυτοί που ασχολούνται με την υγεία και τη διαχειρίζονται, εμείς παλεύουμε τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον να δώσουμε, να καταλάβουν οι ειδικοί στο νοσοκομείο και των κέντρων υγείας ότι αυτά είναι υπουργικές αποφάσεις και νόμοι του κράτους, ότι πλέον αποκλειστικός διαχειριστής των ασθενοφόρων και της μετάφορας ασθενών από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας είναι το ΕΚΑΒ. Εμείς τώρα δηλαδή με αυτή την ενέργεια προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή, να δούμε πού κολλάει όλο το σύστημα, τι προβλήματα επικοινωνίας και συνεννόησης έχουμε, για να βρούμε και να δώσουμε λύσεις με τα υπάρχοντα μέσα που έχουμε. Η δικιά μας πρόταση είναι, εφόσον είμαστε εμείς αυτή η υπηρεσία που τις φορτώσαν όλο αυτό το έργο, γιατί δεν το ζητήσαμε εμείς σαν υπηρεσία, επί Υπουργείας Γεωργιάδη έγιναν όλα αυτά, σε μια νύχτα μέσα ακύρωσε τους οδηγούς από τα νοσοκομεία, τους έκανε κινητικότητα, ήρθαν στο ΕΚΑΒ και φορτωθήκαμε όλο αυτό το έργο που είχαν τα νοσοκομεία με τις δευτερογενείς διακομιδές κυρίως, που είναι περίπου το 65-70% του όγκου εργασίας μας σαν ΕΚΑΒ, είναι αυτό, οι δευτερογενείς διακομιδές. Ναι. Αυτό ήταν όλο το πρόβλημά μας και εφόσον σαν ΕΚΑΒ μας έχουν φορτώσει αυτή τη δουλειά, πρέπει και εμείς να έχουμε έναν αξιόπιστο στόλο σε πρώτη φάση και φυσικά οι προτάσεις για σχεδιασμό και για νέους τομείς να υπάρχουν σε περιοχές για να καλύψουμε γεωγραφικά καλύτερα τη Δυτική Μακεδονία, και αυτές οι προτάσεις υπάρχουν. Απλά πρέπει να έρθουμε σε επαφή όπως και ήρθαμε σήμερα. Βέβαια δεν σταματάμε εδώ, θα ξαναέρθουμε σε επαφή και θα γίνουν και άλλες συσκέψεις για να βελτιώσουμε αυτό το πράγμα στην προνοσοκομιακή βοήθεια και στην πρωτοβάθμια υγεία. Και αυτό είναι άλλωστε το σημαντικό. Μάλιστα. Ναι, ναι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Σαραφίδη, για την παρέμβαση και σας ευχηθούμε να βρεθούν άμεσα λύση για να λυθεί το μεγάλο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΕΚΑΒ στη Δυτική Μακεδονία.